Ο λόγος της συνάντησης ήταν να ευχαριστήσουμε αυτά τα εξαιρετικά παιδιά, όπου σημειώνω η πλειοψηφία είναι κορίτσια, για την προσπάθειά τους και τη συνεισφορά τους στη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων. Παρά τις δυσκολίες, όπως είπατε, καταφέραμε και φέτος να, στην ουσία να ικανοποιήσουμε όλη τη ζήτηση των παιδιών να κατασκηνώσουν στο Βίδο, να χαρούν, να απολαύσουν το νησί και να απολαύσουν και αυτή τη συλλογικότητα της κατασκήνωσης. Έχουμε σχέδια για το Βίδο και ευελπιστούμε στο επόμενο διάστημα να τα εξελίξουμε, να τα απλώσουμε και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, όχι μόνο του χρόνου, αλλά να δημιουργήσουμε μια υποδομή όπου το Βίδο μπορεί να μετατραπεί σε ένα διεθνές κατασκηνωτικό κέντρο, ένα τόπο συνάντησης νεολαίας, φοιτητών, μαθητών, παιδιών κάθε ηλικίας. Και φέτος δεν περιοριστήκαμε στους αριθμούς που προβλεπόταν, πήραμε όλα τα παιδιά, δύο κατασκηνωτικές περίοδοι από 130 παιδιά. Και νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και τις πιθανές ελλείψεις, διότι και εδώ οι εθελοντές μου είπαν ότι υπήρχαν ελλείψεις, φύγανε ευχαριστημένα, δηλαδή το χαρήκανε.